με το δρόμο κάθε. Μέσα από βιωματικά παιχνίδια, μαθητές ανακαλύπτουν τις αρχές ασφαλούς οδικής συμπεριφοράς που πρέπει να ακολουθούν ως πεζοί, ως ποδηλάτες, ως επιβάτες και συνεπιβάτες. Και όλα αυτά στο πλαίσιο της δράσης κυκλοφοριακής αγωγής με τίτλο «Ασφαλώς κυκλοφορώ» στο πάρκο κυκλοφοριακής αγωγής στη Νέα Αλικαρνασσό. Να περπατούν σωστά από το πεζοδρόμιο, να διασχίζουν σωστά την οδό από τη διάβαση πεζών, ποδηλατούν φορώντας όλα τα προστατευτικά τους μέσα το κράνος, τους αγκώνες, τις επιγονατίδες. Σκοπός και στόχος της συγκεκριμένης δράσης είναι να δημιουργήσουμε μια νέα γενιά οδηγών, πολύ καλύτερη από τη σημερινή, που κύριο μέλημά τους θα είναι πρώτα ο σεβασμός προς τον ίδιο τους τον εαυτό και κατ' επέκταση προς όλους τους ανθρώπους τους. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία του Τμήματος Τροχέας Ηρακλείου με την επίμαχη δράση να έχει διάρκεια 10 ημερών. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το ότι με ένα βιωματικό τρόπο, με εξειδικευμένους ανθρώπους που είναι τα άτομα, τα στελέχη της Τροχέας Ηρακλείου, τα παιδιά θα προσεγγίσουν αυτές τις 10 ημέρες το πώς θα πρέπει να συμπεριφέρονται στο δρόμο όταν περπατούν ως πεζοί, όταν οδηγούν το ποδήλατό τους, όταν κυκλοφορούν ή βγαίνουν με την οικογένειά τους. Αυτή η δράση που γίνεται σήμερα από το Δήμο Ηρακλείου σε συνεργασία και με την πολύ σημαντική βοήθεια της Ελλάς, όπως έχω πει και στο παρελθόν, είναι από τις πιο χρήσιμες δραστηριότητες που μπορεί να αναπτυχθούν σε ό,τι αφορά τα θέματα οδικής ασφαλείας, αφού τα παιδιά σχολικής ηλικίας εξοικειώνονται με τα σήματα της τροχέας, με τον τρόπο της κυκλοφορίας στην πόλη, με την χρήση των οχημάτων και γενικώς εξοικειώνονται με την οδική συμπεριφορά που οφείλουμε να έχουμε όλοι μας για να αποφύγουμε τον κίνδυνο ατυχήματος. Στόχος της δράσης είναι να ενισχυθεί η κυκλοφοριακή αγωγή και εκπαίδευση από την ηλικία του δημοτικού και οι μαθητές να εξελιχθούν σε υπεύθυνους οδηγούς που θα σέβονται τους κανόνες του κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τα δικαιώματα των συνανθρώπων τους. Είναι δράσεις που έχουμε ανάγκη αυτή την ενημέρωση, όχι μόνο εμείς, αλλά ειδικά τα παιδιά μας. Θέλω να σας πω, το 17 ή το 18 εισήχθη για πρώτη φορά το μάθημα της οδικής ασφάλειας στα δημοτικά σχολεία και αυτό είναι ένα θετικό αποτέλεσμα που βοηθά ακόμα και σήμερα. Νομίζω αξίζουν πολλά συγχαρητήρια σε όλους τους ανθρώπους οι οποίοι δούλεψαν για αυτό το οποίο βιώνουμε εδώ σήμερα. Είναι μια αξιόλογη προσπάθεια της Τροχέας και του Δήμου Ηρακλείου. Τα βιωματικά παιχνίδια και τα μαθήματα κυκλοφοριακής αγωγής κάνουν στους μαθητές της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης γυναίκες και άντρες τροχονόμοι από τις 8 το πρωί έως τη 1 το μεσημέρι, ενώ σε όλα τα παιδιά δίνονται αναμνηστικά δώρα και ειδικό φυλάδιο με συμβουλές οδικής ασφάλειας. Μαθαίνουν στα παιδιά τα ωφέλη που έχει η χρήση του προστατευτικού κράνους στις μηχανές αλλά και στα ποδήλατα, καθώς και τα ωφέλη της προστατευτικής ζώνης ασφαλείας σε όλες τις θέσεις μέσα στο αυτοκίνητο, ακόμα και στις πίσω θέσεις. Μέγας χορηγός της δράσης είναι ο Γρηγόρης Μικρογεύματα.